Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο, όπου είναι και το δεύτερο βίντεο και μάθημα της σειράς Adobe After Effects, θα μπούμε λίγο σε περισσότερη λεπτομέρεια στο θέμα Composition. Composition είναι βασικά ένα project μέσα στο project. Όμως, για να το καταλάβετε, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω με λόγια. Έτσι λοιπόν, ας προχωρήσουμε στο πρόγραμμα για να το δείτε και να το ζήσετε. Λοιπόν, ξεκινώντας εδώ, όπως βλέπετε, έχω ανοίξει το After Effects και υπάρχει ένα βίντεο εδώ μέσα, το οποίο δεν χρειάζεται να ξέρετε το όνομά του, είναι ένα απλό βίντεο το οποίο έχω φτιάξει, μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε βίντεο που μπορεί να έχετε εσείς. Η composition βασικά είναι το σημείο, είναι το αρχείο μάλλον που υπάρχει στο After Effects για να κρατάει όλα τα αρχεία που έχετε μέσα. Παραδείγματος χάρη, όταν φτιάχνετε την timeline εδώ πέρα, όλα τα αρχεία που θα υπάρξουν στην timeline πρέπει να βρίσκονται μέσα σε μια composition. Τώρα, πώς φτιάχνεις μια composition? Όπως βλέπετε, εδώ πάνω υπάρχει ένα μενού που λέγεται composition. Γι' αυτό σας λέω πόσο σημαντικό είναι να ξέρετε το composition. Έχουν αφιερώσει ένα ολόκληρο μενού. Ανοίγοντας το λοιπόν και απαντώντας new composition, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε διάφορες επιλογές. Έχουμε επιλογή να της δώσουμε ένα όνομα. Εγώ θα το ονομάσω αλλού κάτω, γιατί όχι. Εδώ πέρα έχουμε διάφορα πρότυπα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει το NTSC-DV, NTSC-DV widescreen και όλα αυτά που βλέπετε, τέλος πάντων. Και κάποια που δεν βλέπετε γιατί είναι κάτω από την οθόνη. Και είναι πολύ χρήσιμο όλα αυτά, αλλά μπορείτε, δεν είστε περιορισμένοι μόνο σε αυτά. Μπορείτε να φτιάξετε και με δικό σας μέγεθος. Π.χ. μπορείτε να φτιάξετε με δικό σας aspect ratio, με δικό σας πλάτος και ύψος σε pixels, ή με δικό σας frame rate. Είναι όλα πάνω σας. Μπορείτε να φτιάξετε, να βάλετε δική σας διάρκεια, την οποία ούτως ή άλλως θα τη βάζετε εσείς. Εδώ πέρα είναι για το πότε θα αρχίζει, σε ποιο σημείο, χρονικό σημείο θα αρχίζει η composition. Εδώ πέρα είναι η ανάλυση η οποία θα έχει το αρχείο, που συνήθως πρέπει να το έχετε σε full όταν το κάνετε render, το οποίο θα καλύψουμε σε κάποιο άλλο μάθημα. Όμως εδώ πέρα έχετε και άλλες επιλογές, όπως βλέπετε. Και γενικά θα πρέπει να ξέρετε πάρα πολύ καλά αγγλικά για να το χρησιμοποιείτε αυτό. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση μπορείτε να πατήσετε απλά OK. Και όπως βλέπετε, ένα νέο αρχείο έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα, το οποίο έχει αυτό το μικρό εικονίδιο δίπλα, το οποίο είναι το εικονίδιο της composition, καθώς και το όνομα που έδωσα. Επίσης λέει εδώ πέρα τύπος composition. Εδώ πέρα έχουμε το παράθυρο στο οποίο βλέπουμε τι γίνεται, στο οποίο βασικά φτιάχνουμε όλο το βίντεο, και εδώ κάτω είναι η timeline στην οποία έχει προσθεθεί ο κέρσορας αυτός, καθώς και αυτοί οι μικροί sliders για τους οποίους θα μιλήσουμε αργότερα. Προς το παρόν όμως αυτή την composition θα τη διαγράψω, πατώντας delete. Εδώ πέρα έχουμε ένα αρχείο, το οποίο θέλω να κάνω composition να είναι ακριβώς τα ίδια specs με το αρχείο. Μπορώ να πάω εδώ πέρα composition, new composition, και βλέποντας εδώ πέρα 320x240, να το κάνω να φτιάξω 23,776, μάλλον, συγγνώμη, FPS και να το φτιάξω, τέλος πάντων. Να πατήσω OK. Αλλά δεν βολεύει αυτό. Είναι δύσκολο. Και όταν θα χρειαστεί κάποια στιγμή να φτιάξετε 30 compositions για διαφορετικά αρχεία, τι θα κάνετε? Λοιπόν, το After Effects έχει σκεφτεί μια λύση και γι' αυτό.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τραβήξετε το αρχείο από εδώ, να το πάτε σε αυτό εδώ το κουμπί που λέει, το οποίο είναι, το κουμπί είναι το Make New Comp. Απλά αφήνετε και εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχουμε το αρχείο, την composition φτιαχμένη, έτοιμη για να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε πάνω σε αυτό το αρχείο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, το αρχείο προχωράει κανονικά. Να μπορούμε να προσθέσουμε κάποια εφέ, μπορούμε να το κόψουμε, να το μικρύνουμε, να το μεγαλώσουμε, όλα τα πάντα. Και επίσης ένα ακόμα, όταν το κάνετε αυτό, βλέπετε ότι η composition παίρνει ακριβώς το χρόνο του βίντεο. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές θα χρειαζόσαστε περισσότερο χρόνο. Τι θα κάνετε? Μπορείτε να πάτε απλά composition, composition settings, ή να πατήσετε Ctrl K, απλή δουλειά, και απλά να ανεβάσετε τη duration, η διάρκεια, στα 5 λεπτά π.χ. και 20 δευτερόλεπτα. Προσθέτοντας ένα λεπτό. Και μεγαλώνοντας εδώ πέρα, βλέπετε ότι έχουμε ένα λεπτό κενό μαύρο πράγμα. Το οποίο μπορούμε βέβαια να σταματήσουμε παίρνοντας εδώ πέρα αυτό εδώ το slider. Όπως είδατε, οι composition είναι πολύ σημαντικές για το Adobe After Effects. Λοιπόν, όπως είδατε, η composition είναι ένα project μέσα στο project. Είναι χρήσιμο να έχουμε πολλές compositions για τις διάφορες λήψεις μας, σε περίπτωση που φτιάχνουμε μια ταινία ή ένα visual effect, οπτικό εφέ δηλαδή, στο οποίο θέλουμε να κάνουμε, παραδείγμα χάρη, μια επιδόση του χρώματος μόνο σε μια σκηνή και όχι σε ολόκληρο. Μπορεί να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια composition. Γι' αυτό είναι καλό να ξέρουμε ήδη τι είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεό μου και αν σας άρεσε, σας παρακαλώ πατήστε like από κάτω, κάντε subscribe από πάνω και άμα θέλετε αφήστε και κάποιο comment, έτσι ώστε να έχω να βλέπω τις εντυπώσεις σας.